Σέντρα με τον Κούτουλα. Εδώ, στη Δημοτική Αγορά Λακωνίας, η καθιερωμένη εβδομαδιαία αθλητική εκπομπή με τον Γιώργο Κούτουλα. Να σχολιάζει, να καταθέτει κριτικές απόψεις, γνώμες και τεκμηριωμένες προτάσεις, πάντα με γνώμονα το καλό του λακωνικού αθλητισμού, ειδικότερα εν προκειμένου με στο ποδόσφαιρο, όπου σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια να δείξουμε από το τοπικό πρωτάθλημα, με τον Γιώργο βέβαια πάντα στο ρόλο του σχολιαστή, κριτικού και βεβαίως το κυριότερο, να καταθέτει γόνιμες προτάσεις πάντα για το καλό του τοπικού αθλητισμού. Γιώργο. Καλημέρα. Γεια σας από μένα, καλή εβδομάδα. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα σε όλους. Πάλι κοντά είμαστε να σχολιάσουμε, να τονίσουμε ορισμένα αθλητικά γεγονότα που είχαν ενδιαφέρον πάρα πολύ. Να τα σχολιάσω και από τη θέση τη δική μου. Καταρχήν θέλω να πω, γιατί προσπάθησα χθες να επικοινωνήσω και το ξεχάσαμε. Είχαμε και πριν που μιλούσαμε εδώ, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, γιατί θέλω να πω ότι η εκπομπή που κάνουμε είναι Δευτέρα, εμείς την κάνουμε Δευτέρα πρωί και είναι ζωντανή εκπομπή μας, φαίνεται το απόγευμα. Και έχουμε ορισμένα θέματα και με επικοινωνία ορισμένων ανθρώπων που έχουν προγραμματίσει, γιατί είναι η μέρα τρέχει, είναι αρχή της εβδομάδας όλων των ανθρώπων και προσπαθούμε να έχουμε τις επικοινωνίες με τους ανθρώπους που μπορούμε. Του χρόνου θα τα φτιάξουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα, να έχουμε και καλεσμένους να την κάνουμε και απόγευμα την εκπομπή και δύο φορές. Θέλω να πω, γιατί θυμήθηκα τώρα και ακριβώς ότι είχαμε χτες στο γήπεδο της Νεάπολης, είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό. Είχα πει να τελειώσει η χρονιά χωρίς τραυματισμού και είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό, αν δεν κάνω λάθος, ενός παιδιού και μπήκε και ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και προσπάθησα χτες το βράδυ, ήταν ένα παιδί, ονομάζεται Γιωτών, παίζει στο. Θα σας πω παρακάτω. Και ήθελα να μάθουμε την πορεία της εξέλιξης της υγείας και πώς τύψε το παιδί και τι έγινε. Πιστεύω όλα να πήγανε καλά, γιατί εγώ χθες το βράδυ έκανα ένα δύο τηλέφωνα, ήταν πάνω στο πανικό και δεν ξέρω να μου πούνε. Να ευχηθώ περαστικά και θα μάθουμε, μπορεί στην πορεία της εκπομπής να μάθουμε και να δούμε φόρμα στο παιδί να μην έχει τίποτα. Να είναι κάτι ελαφρύ και να πέσει γρήγορα. Εγώ χθες το βράδυ το είδα τελευταία στιγμή, γιατί παρακολουθούσα τα παιχνίδια και το είδα τελευταία στιγμή το ασθενοφόρο με στο γήπεδο και στεναχωρέθηκα. Γιατί έχω πει από την πρώτη μου εκπομπή ότι εύχομαι η χρονιά να τελειώνει χωρίς να έχει πάθει ένα παιδί κάτι. Και αυτό είναι πολύ καλό και για τους διοργανωτές και για τα παιδιά τα ίδια. Και ξέρετε, γιατί και τα παιδιά και αυτά παίζουν οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που είχαμε πει κάποια φορά και είχαμε βγάλει ορισμένους που ζητάνε αυτό το χιλιάρικο το 1,5. Είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να μην μπορούν να πάνε ένα μήνα μετά στη δουλειά τους, ναι. Να έχουν από κάπου να καλύψουν αυτά τα τέτοια. Τέλος πάντων, πήγε να είναι καλά στην υγεία του το παιδί. Δεν ξέρω τι έπαθε. Θα μάθουμε. Πάνω απ' όλα. Περαστικά να το ευχηθούμε. Και από εκεί και πέρα, Κώστα, είχαμε στο τοπικό το πρωτάθλημα που εξελίσσεται και στην Α κατηγορία και στους δύο ομίλους της Β. Και οι πιτσιρικάδες που παίζουμε χτες και εμείς παίξαμε σκάλα και με τους πιτσιρικάδες και το ευχαριστηθήκαμε με την Νεάπολη. Και πάω με μεγάλη χαρά και τα παρακολουθώ τα παιδάκια, γιατί μερικά από αυτά δεν κοιμούνται και το βράδυ για να ξυπνήσουν το πρωί να παίξουν. Γιατί μου τυχε μέρα χτες με δικά μου παιδιά και είχαν και πολύ ωραία παρουσία και την Νεάπολη αλλά και τα παιδιά του Άρη Σκάλας και σε όλα τα παιδάκια που παίξανε στα πρωτάθλημα του K12. Είχαμε εξέλιξη αυτά. Είχαμε και την Α Εθνική βεβαίως, που και αυτή παρουσιάζει φέτος ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε σιγά σιγά τα αποτελέσματα στο τοπικό και να πω και εκεί τη γνώμη μου και τις βαθμολογίες περίπου που τις ξέρουμε και πώς είναι και πόσες αγωνιστές έχουν μείνει, θα τα πούμε. Να μας διαβάσει Κώστα λίγο για το να ενημερωθούν όσοι δεν έχουν δει. Άρα πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα της πρώτης κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Είμαστε ήδη στη 14η αγωνιστική και είχαμε το παιχνίδι του Πας Σπάρτη με τη Λογκάστρα. Όπως γνωστόν, η Λογκάστρα δεν κατεβαίνει, άρα ο αγώνας κατοκυρώθηκε στον Πας Σπάρτη. Τον αγώνα του Κάστρου Μονεμασιάς με τις Κροκιές, αποτέλεσμα 3-1. Τον Πανηγυθιατικό με τον ΑΟ Σπάρτη 4-0. Τον Ήφαιστο Βρονταμά με τον Αστέρα Βλαχιώτη 1-0. Και τον Μολαϊκό με τον Άρη Σκάλας 2-1. Στη δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, είμαστε στην 11η αγωνιστική και είχαμε τον αγώνα του ΠΑΣ Σπάρτη δεύτερη ομάδα με τον Τρινασιακό, αποτέλεσμα 3-0. Το Λογκανίκο με τον ΑΟ Χρυσάφων 3-4. Τον Απόλλωνα Ξεροκαμπίου με τον Νέα Ανταευρώτα 4-0. Και το Λεωνίδα Γλυκόβρησης με το Κάστρο Γυρακίου 0-2, όπου και είναι ένα από τα παιχνίδια που θα δείξουμε σήμερα. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο πάλι, είχαμε τον Ατρόμητο Σικέας με τον Βία Νεάπολης, όπως γνωστόν ο Βία δεν κατεβαίνει, άρα κατοκυρώθηκε στον Ατρόμητο Σικέας. Τον Αγώνα των Βελιών με τον Ασοπό 0-6. Τον Εθνικό Βατίκον με τους Ταξιάρχες Νιάτων 2-0. Και τον Πανηγυθιατικό δεύτερη ομάδα με τον Κρόνο Γεωδημητρίου, όπου το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Ναι. Εντάξει, το τοπικό εξελίσσεται όπως το έχουμε πει. Είχα πει δεν έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, το ενδιαφέρον είναι όπως θα τελειώσει. Έχουμε και τα παιχνίδια στα μπαράζ και αυτά, τα οποία θα κρατηθούν τα παιδιά λίγο σε εγρήγορση, να το πούμε. Δεν θα σταματήσουν νωρίς να παίζουν.
Βέβαια, ο Χρήστος προσπάθησε και πιστεύω ότι είναι σπουδαίο αυτό που πάμε, Κώστα, ότι να μπορείς να μεταφέρεις δύο παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο. Από το τοπικό πρωτάθλημα. Από το τοπικό πρωτάθλημα ο Χρήστος, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό για μας και είδαμε τα. Βλέποντας τα παιχνίδια, γιατί και εμείς ανθρώπινοι, πώς θα να δούμε κάτι σαν. Σαββατοκύριακο είναι όλο ποδόσφαιρο και έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Είδα ότι οι ποδοσφαιριστές κάνουν μεγάλη προσπάθεια στο τοπικό, γιατί είναι και πολύ χάλια τα γήπεδα. Πάντως, μια παρένθεση. Αυτό που κάνει ο Χρήστος, εδώ μέσω και της εκπομπής και της δημοτικής αγοράς γενικότερα, να προβάλλει τα τοπικά παιχνίδια, νομίζω βοηθάει όλους, κυρίως τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές, να βλέπουν τον εαυτό τους, γιατί αλλιώς είναι να παίζεις μόνο και μετά μπορείς να το δεις και να τεκμηριώσεις κάποια σφάλματα, κάποιες βελτιώσεις. Δεν μου δίνεις εμένα τότε να δω τον εαυτό μου 15 χρονών και 16 δυνατότητα, να δηλαδή, σου πω. Δύο κασέτες έχω από 14-15 χρονών που έπαιζα και τις έχω ακόμα και τις φυλάω σαν θησαυρό. Είναι σπουδαίο αυτό να βλέπεις. Την τρίπλα που έκανες, την προσπάθεια που έκανες. Να καθίσεις με τους φίλους να το συζητήσεις, να πεις κοίτα τι μπορούσες να κάνεις εδώ, τι μπορούσες να κάνεις εκεί. Ο προπονητής μπορεί να το πάρει και να τους το δείξει. Αν θες να φτάσεις σε ένα επίπεδο καλό, να μιλήσεις με τους ποδοσφαιριστές σου, που πρέπει να το κάνουν κάποια στιγμή. Όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο και πεις, ελάτε εδώ την άλλη Κυριακή, παίζουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Έτσι. Ελάτε να σου δείξω ένα λάθος που έκανες, γιατί τραβάει πάρα πολύ καλά. Και δεν το λέμε για τον Χρήστο ότι κάθε φορά το λέμε, αλλά σας λέω ότι πώς μπορεί να χρησιμοποιήσεις ένα βίντεο. Ακόμα και ο κύριος Πυράκης, παλιότερα που ήταν εδώ, είχε πει ότι παρακολουθεί πολύ στενά. Είδατε πόσο έχουμε βοηθήσει τη διαιτησία με αυτό που κάναμε, γιατί και οι διαιτητές μάθαν ότι κρίνονται από κάπου, ότι τους βλέπουν, ότι δεν είναι. Είναι σε δημόσια θέατρα. Βέβαια. Και βλέπετε ότι είπαμε δεν θα ξανασχοληθούμε και δεν θα ξανασχοληθούμε γιατί τα παιδιά πάνε πάρα πολύ καλά. Μπράβο τους. Πάντα θα γίνονται. Αλλά είναι σπουδαίο για αυτό σου λέω και για τον προπονητή να δείξει κάτι και να δει και τα λάθη και αυτά. Εγώ θα το έκανα. Σίγουρα. Εγώ μεθαύριο που θα κάνουμε την Ακαδημία μου καλύτερη και θα τραβάμε ένα παιχνίδι. Είναι σε ένα μεγάλη οθόνη μέσα στο αποδυτήριο, στους πιτσιρικάδες, να τους δείξεις, να τους σταματήσεις. Ναι, το ξεχνάμε σίγουρα, αυτό. Σίγουρα. Είναι ένα μέσο φοβερό. Λοιπόν, και έχουμε τα δύο παιχνίδια λοιπόν, αλλά είδα ότι είναι πολύ κακή ο αγωνιστικός χώρος και της Κάλλας παίξανε πιτσιρικάδες οι δικοί μας και της Γλυκόβρησης. Είναι ο καιρός τώρα που δεν ευνοεί τα γήπεδα, εκτός τα πλαστικά του Γηθίου της Νεάπολης, ξέρω εγώ. Είναι τα γήπεδα και του Δαφνιού είναι χάλια και της Κάλλας είναι χάλια. Του Μολαϊκού είναι λίγο που συντηρείται. Που έχει μια καλύτερη εικόνα. Αλλά μπράβο στα παιδιά γιατί παλεύουν σε πολύ κακά γήπεδα αυτή την εποχή. Και του Βρονταμά είναι χάλια. Δεν θέλω να δεν κατηγορούμε κάτι. Καλά, σίγουρα, είναι η εποχή σφάλως. Τέτοια που και τα μέσα που υπάρχουν δεν προλαβαίνουν και του Δήμου να πάνε. Ο Δήμος Κάλλας τώρα αυτή τη στιγμή έχει 10 γήπεδα με χόρτο. Στα οποία 5-6 παίζουν. Όμως το καλό να τονίσουμε ότι στο παιχνίδι που στην Γλυκόβρηση. Είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Άρα η υποτροπή του παλαιότερες εκπομπές να οι θεατές εδώ, οι φιλάθλοι, να αγκαλιάσουν πιο στενά, πιο θερμά το τοπικό πρωτάθλημα, είτε ανδρικό είτε γυναικείο. Πιάνει τόπο. Να σου πω ότι στο παιχνίδι το δικό μας, τους μικρούλιδες, το παίξαμε την Κυριακή το πρωί του Άρη Σκάλας με την Νάπολη, ότι θα ήταν και 80 άτομα, μη σου πω παραπάνω, στις Κερκίδες. Ναι, ευνόησε βέβαια και ο καιρός, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός καιρός, αλλά έτσι θέλει να πηγαίνουν, γιατί είπαμε και ο ποδοσφαιριστής, άμα βλέπει. Είναι όπως το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής που μέχρι τώρα γίνεται σε άλλη εθνική. Στην άλλη εθνική τώρα ελπίζω να ξαναγυρίσουμε και να είμαστε καλά. Αυτά έχουμε λοιπόν στο τοπικό. Γίνανε καλά παιχνίδια και από το Λεωνίδα Γλυκόβης και από το και στο Βρονταμά. Θα τα δουν αυτοί που παρακολουθούν την εκπομπή μας. Και τελειώνοντας να πούμε ότι με τα τοπικά. Βέβαια, έχουμε και τις μειχτές που παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά. Έχουνε, να το προσθέσω εδώ για την ενημέρωση. Στην Τετάρτη στις 7 του Φεβρουαρίου, η μεικτή Λακωνίας, K14, έχει αγώνα στην Τρίπολη με τη μεικτή Αρκαδίας, στο γήπεδο Φιλικών. Ναι. Στις 12 και η K16, μεικτή Λακωνίας, πάλι με την Τρίπολη, ασφαλώς, με τη μεικτή Αρκαδίας, στις 3 η ώρα στο ίδιο γήπεδο. Ναι. Καλό είναι να τα λέμε. Είπαμε ότι όταν θα έρθει η στιγμή να παίξουν κάποια στιγμή εδώ, θα πάμε και θα πάω και εγώ προσωπικά να παρακολουθήσουμε, να δώσουμε λίγο θάρρος, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βέβαια, εκεί βλέπω που είδα λίγο τις βαθμολογίες και είδα ότι πρώτη βέβαια υπάρχει η μεικτή Αθηνών, η οποία έχουν τις επιλογές τους ανθρώποι, έχουν πιο πολλούς ποδοσφαιριστές, είναι ο ανταγωνισμός μεγάλος και λογικά είναι εκεί που βρίσκονται. Αλλά και εμείς μέσα από τη δουλειά που κάνουν οι δύο προπονητές θα προσπαθήσουμε και με εμάς βοήθεια και αυτά να πάνε τα παιδιά όσο μπορούν καλύτερα και ψηλότερα. Θα τους παρακολουθούμε και θα δούμε. Από εκεί πέρα, αφήσαμε ένα κενό την προηγούμενη. Θέλω να μου σε ενημερώσει λίγο Κώστα για τις κοπέλες. Πράγματι. Για τη Γάμα Εθνική. Γιατί μας ξεφύγαν την προηγούμενη, να δούμε τι κάνανε. Ομάδα εδώ του PAS Party, στο γενικό ποδόσφαιρο, πάει πάρα πολύ καλά από την άποψη ότι διατηρεί την προ.
το προβάδισμά της έναντι της, των Αμαζόνων Κορινθίας που έπονται. Είχε ένα στραβοπάτημα, έφερε ένα χι, όχι ότι είναι στραβοπάτημα, χι έφερε, αλλά ταυτόχρονα υποφελήθηκε από το χι που έφεραν και οι Αμαζόνες. Κράτησε τη διαφορά των τριών βαθμών, ναι. Άρα είχαμε την ομάδα τους, του Πασπάρτη, να προηγείται με 16 βαθμούς, τις Αμαζόνες Κορίνθου με 13 και τον επόμενο, Άγιο Γεώργιο, πάλι από την Κόρινθο, με 10 βαθμούς. Άρα η πρωτοκαθεδρία της ομάδας της Σπάρτης διατηρείται παρά την ισοπαλία. Ναι. Έχουν όμως τώρα παίζουν ένα ντέρμπι Αμαζόνες Κορίνθου, φαίνεται με τον Άγιο Γεώργιο. Που είναι τοπικό ντέρμπι, δεν ξέρω. Ναι. Έχουν μια διαμάχη εκεί, αλλά δοκιμάζονται και οι κοπέλες μας. Εκτός έδρας στην Αργολίδα με την Αργολίδα. Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε. Πάντα. Εντάξει. Πιστεύω ότι μπορούν να το κερδίσουν το παιχνίδι εκεί. Νομίζω έχουν ήδη πάρει αυτό που έλεγες παλιότερα με την Αθήνα. Και παιχνίδι με παιχνίδι, αν περάσουν, περνάνε αυτά, θα δεις ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν πρώτες και να το καταλάβουν. Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε. Βεβαίως. Ο Χρήστος βέβαια προσπαθεί, όσο μιλάμε εμείς, να έχουμε κάποια επικοινωνία με τον Παναγιώτη Αποστολάκο και τον Κώστα τον Οικονόμου, δύο προπονητές. Με τον Βρονταμά και με τον Βλαχιώτη. Είχαμε μιλήσει και με τον Θόδωρο τον Σαμογιάννο και με τον Παναγιώτο, το φίλο μου από τον Βρονταμά, γι' αυτό δεν έχουμε επικοινωνία σήμερα, γιατί έχουμε πει να βγάζουμε. Και με τον Κάστρο δεν είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά με τον Αποστολάκο τον Παναγιώτη, και τώρα να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Οικονόμου, ο οποίος είναι προπονητής στην Γλυκόβηση. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε. Και ναι, είπαμε και για τις μεικτές ομάδες. Εντάξει. Και σιγά σιγά να μπούμε λίγο στην Αλφανική, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και να αρχίσουμε σιγά σιγά αυτό που κάνουμε, πιστεύω και σε κάθε νομό, να μέσα από την εμπειρία που έχω να μπορώ και να αναλύω χωρίς. Εγώ το είπα και την προηγούμενη φορά, δεν κάθομαι να δω εκπομπές για να πάρω. Κάθομαι, βλέπω το ποδόσφαιρο και μου αρέσει να το αναλύω μόνος μου. Σωστά. Ήδη έχεις την εμπειρία. Συζητάω και με τον κόσμο την άποψή μου μέσα από την εμπειρία μου. Δεν θέλω να κάτσω να δω τι είπε το βράδυ ένα στην ΕΡΤ, ένα ή στο τέτοιο. Βλέπω τα παιχνίδια όσα μπορώ να δω. Εντάξει, γιατί χτες παρακολούθησα και το παιχνίδι της Arsenal με τη Liverpool. Φοβερό παιχνίδι και ενδιαφέρον. Και δεν μπορούμε να τα δούμε και όλα τα παιχνίδια. Χρήστο, έχουμε κάποιον κοντά μου. Σε λίγο θα έχουμε, από ό,τι μου λέει ο Χρήστος, έχουμε τον Κώστα, τον Οικονόμου κοντά μας. Κώστα, μ' ακούς? Γιώργο, καλησπέρα. Καλημέρα. Ακούω, αλλά όχι τόσο καλά. Το ξέρω, θα μιλήσουμε άλλη φορά και θα έρθεις, γιατί είσαι από τους καλύτερους μου φίλους και θα έρθεις κοντά στην εκπομπή μια φορά να τα πούμε λίγο, έτσι. Γιατί είναι ενδιαφέρον η άποψή σου για τα σχολεία χρόνια με εδώ. Επειδή ξέρω ότι είσαι σε κάποια απασχόληση, δεν μπορεί να μιλήσει πολλή ώρα. Απλά ήθελα να μου πεις για το χτεσινό παιχνίδι. Και γενικά θέλω να πω, γιατί έχω πει από την προηγούμενη εκπομπή και δύο εκπομπές για τη δουλειά που γίνεται στο Λεωνίδα Γλυκόβησης. Εδώ και 3-4 χρόνια που είσαι και συνηθισμένος και παίζουμε και εκεί με τα παιδάκια μας. Αλλά και στη μεγάλη ομάδα, έτσι, που έχει ξεκινήσει με δικά σας παιδιά από την πρώτη χρονιά. Σας παρακολουθώ εδώ και 3 χρόνια περίπου, Κώστα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και έχετε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γιατί ο Λεωνίδας Γλυκόβησης είναι. Και μπράβο τους που έχουν κρατήσει προπονητή εσένα τόσα χρόνια και έχει φέρει από τις δύο μικρές ομάδες. Προσπαθούμε να φτιάξει την πρώτη ομάδα. Και μπράβο σε αυτό. Και φέτος σας σε ένα σκαλοπάτι που μπορείτε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω. Τι λέτε, Κώστα? Εντάξει, προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο για την ομάδα, για το Λεωνίδα. Νομίζω αξίζει να είναι στην επόμενη κατηγορία. Είναι ένα χωριό που έχει ιστορία στο λακωνικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα επανέλθει αργά ή γρήγορα, ο Λεωνίδας θα επανέλθει στην αυτή κατηγορία και θα είναι από τα πολύ καλά σωματεία, γιατί υπάρχει οργάνωση, υπάρχει ενδιαφέρον από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και νομίζω ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Τώρα όσο αφορά τα μικρά, γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά, γιατί τα τελευταία, εγώ είμαι περίπου 5 χρόνια εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, έχουμε μια ακαδημία περίπου 45-50 παιδιά. Έχουμε K14, έχουμε K12, έχουμε και ένα τμήμα junior μικρούλια παιδάκια. Συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγάλουμε αρκετά παιδιά να πλαισιώσουν την ομάδα του Λεωνίδα σε 1-2 χρόνια που θα γίνουν 14 χρόνια τα παιδιά και να μεγαλώσουμε ακόμα το τοπικό στοιχείο, ώστε να είναι σχεδόν όλα τα παιδιά από εκεί, γιατί τα
από την, όταν είχε, η ομάδα είχε διαλυθεί και δεν υπήρχε πουθενά, όταν έγινε ξανά πάλι από την αρχή, από το μηδέν, το στοιχείο που βάλανε όλα τα παιδιά ήταν να παίζουν τα παιδιά του χωριού τους, και χθες ήμασταν περίπου 20 υποδοσφαιριστές στον πάγκο και οι 19 ήταν από το Λεωνίδα. Μόνο ο Βασίλης συμπίστανε εκτός χωριού που είναι και τερματοφύλακας. Ναι, το ξέρω, ναι, το πήρα τελευταία στιγμή από ανάγκη. Εγώ, σε αυτά, ναι, ναι. Εγώ σε όλα αυτά που λες, Κώστα, συμφωνώ και είναι, ξέρεις, είναι πάντα η αρχή μου να ξεκινάει ένα χωριό έτσι και είναι υγιές αυτό που κάνετε από την αρχή και αυτά. Και εκείνο που βλέπω όμως, που είδαμε και που παίξαμε και μεταξύ μας, είναι ότι έχετε και σε ένα θέμα με το γήπεδο, έτσι. Ναι, νομίζω είναι μεγάλο πρόβλημα στη στιγμή, όπως και στο γήπεδο της Κάλας, αλλά και το γήπεδο τώρα του Λεωνίδα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Ελπίζω να... Είναι χρόνια όμως, δεν είναι έτσι ότι έγινε φέτος. Το γήπεδο όσα χρόνια, γιατί οι Γλυκόνησες σαν δεύτερο χωριό με εμένα εκεί πέρα, μείνουν πάρα πολλά χρόνια, είσαι από ποδοσφαιριστής, από προπονητής ή τώρα ξανά πάλι. Το γήπεδο είναι πάρα πολλά χρόνια έτσι και θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι ώστε να γίνουν τα γήπεδα καλύτερα, οι εγκαταστάσεις να είναι καλύτερα για να μπορούμε να δουλέψουμε και εμείς καλύτερα και τα παιδιά μας να γλιτώνουν τραυματισμούς, γιατί είναι πραγματικά κρίμα να παίζουν σε ένα γήπεδο το οποίο είναι σκέτο χώμα. Ναι. Κάτω, δηλαδή υπάρχει λίγο χορτάρι, στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα και μπορείς να βγάλεις ένα πάσα ώρα και τραυματισμοί, αλλά δεν είναι μόνο το χορτάρι, είναι και ένα θέμα με το φωτισμό το οποίο μας έχει τάξει ο κύριος Δήμαρχος ότι θα το τακτοποιήσουμε αυτή τη εβδομάδα. Το θέμα του χορταριού βέβαια είναι πιο δύσκολο γιατί καταλαβαίνεις ότι τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα. Αλλά όταν υπάρχει μια ομάδα και παιδιά από πίσω, θα πρέπει όλοι να πέσουμε πάνω, όχι μόνο σε εμάς, μιλάω για γενικά, έτσι. Γενικά μίλησα και εγώ για όλα τα γήπεδα μίλησα και... Ναι, υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στα γήπεδα και η εικόνα είναι άσχημη. Δηλαδή δεν μπορεί να πέσει ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο χωράφι και να θες να έχεις και ωραία θέαμα. Όχι, κοίταξε. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο ποτέ. Όχι, καλό είναι Κώστα μέσα από την εκπομπή. Εγώ γι' αυτό είπα πιο πολύ. Συμφωνούμε στα υπόλοιπα. Κάνετε φοβερή δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Με αγάπη. Ξέρω τους ανθρώπους εκεί, είναι φίλοι μου όλοι της Γλυκόπησης εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και 5 χρόνια περίπου που έκανα και εγώ με το Μολαϊκό, φτιάχνοντα το γήπεδο του Μολαϊκού. Και πήγαμε στην Γλυκόπηση και παίξαμε ένα πρωτάθλημα εκεί με το Μολαϊκό. Αναγκαστήκαμε. Ήταν στην ίδια κατάσταση, έτσι. Ναι. Ειδικά στεναχωρέθηκα από χθες που παίξαμε μεταξύ μας τα μικρά, θυμάστε τα K12. Ναι. Το Θεό και επειδή έχει και το βοηθητικό από πίσω που μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο στάδιο, αλλά τώρα από αυτό πρώτη φορά το ακούω και ο φωτισμός δεν είναι καλός. Ο χώρος του γηπέδου είναι ναι. Πολύ καλός, είναι σε ωραίο σημείο, δεν ενοχλεί κανένα, έχει το βοηθητικό πίσω που και αυτό πρέπει να φτιαχτεί, έχει την κερκίδα που και αυτή πρέπει να κλείσει από κάτω για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο έστω με λίγα όργανα. Έχω μπει κάτω από τις κερκίδες και έχω δει πως είναι αμαρτία να είναι έτσι και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που εγώ που είμαι 5 χρόνια εκεί και περνάω και ξέρεις είναι φίλοι μου και ο Ντίνος εκεί στο τοπικό είναι... Το έχουν πεντακάθαρο το γήπεδο, τα αποδυτήριά τους προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά είναι ωραίο και η κερκίδα που λέει ο Κώστας. Ο φωτισμός, Κώστα, δεν δουλεύει τώρα. Ο φωτισμός δεν δουλεύει τώρα αυτή τη στιγμή καλά, γιατί πριν λίγο το Δεκέμβρη, με τα πολλά νερά έπαθε κάποιο βραχυκύκλωμα και δυστυχώς τώρα δουλεύουν οι μισοί προβολείς, δουλεύει ο ένας από μια πλευρά, δύο από την άλλη, δεν μπορεί να γίνει προπόνηση, δηλαδή μαζευόμαστε ένα κομμάτι 30x30 να κάνουμε μια προπόνηση, δηλαδή είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα γιατί τώρα όπως καταλαβαίνεις όλοι με τις δουλειές όπως είναι η ζωή πια τα παιδιά δουλεύουν όλα και οι προπονήσεις σχεδόν σε όλες τις ομάδες γίνονται βραδινές ώρες. Οπότε και αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ναι, τώρα να πηγαίνεις σε ένα σημείο επειδή έχει φως και χαλάς και το γήπεδο είναι κατάντηση. Η αλήθεια είναι ότι με τα παιδάκια, τα μικρά, τα παιδικά τμήματα κάνουμε σε ένα σημείο συνέχεια και εκεί άμα πας τώρα τη στιγμή και το δεις είναι μόνο χώμα. Εγώ στεναχωρέθηκα προχθές που ήρθα. Τέλος πάντων, για να σου πω κάτι άλλο Κώστα, για να τελειώνουμε να σε αφήσουμε. Πώς βλέπεις με την βαθμολογία, εντάξει το Κάστρο έχει μια καλή ομάδα, το ξέρουμε όλοι. Εσείς έχει ο Χρυσάφων 17, εσείς 19, ο Πας Πάρτη που δεν μπορεί να ανέβει έτσι. Εγώ βλέπω ότι μπορείτε, χωρίς να αδικήσω τους άλλους, ότι μπορείτε να πλασαριστείτε στη δεύτερη θέση και να κάνετε και το βήμα που λέγαμε. Κοίταξε Γερμανδης, εγώ πήγα λίγο πριν αρχές Δεκεμβρίου, ήταν εκεί ο Κώστας ο Ντέντες, είχε κάνει μια καλή δουλειά, το παιδί έφυγε για κάποιο λόγο. Από εκεί και πέρα είχα παρακολουθήσει όμως το πρωτάθλημα, είχα δει 2-3 παιχνίδια γιατί
Δεν σημαίνει ότι είσαι κάποιο προπονητής, δεν πρέπει να παρακολουθήσει να μένει απ' έξω. Είχα δει και τον Μπάς με τον Λεωνίδα, είχα δει με τον Νέαντα με τον Λεωνίδα Γλυκόβρησης, είχα δει και τη Στεφανιά σε ένα παιχνίδι. Σίγουρα η ομάδα του Ηρακλείου ξεχωρίζει σε εμπειρία και ποιότητα. Σίγουρα βαθμολογικά είναι εκεί που πρέπει να είναι. Το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Όταν μια ομάδα έχει κάνει 10 στα 10, σημαίνει ότι δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Δεν μπορεί να πας τυχαία να κάνεις 10 στα 10. Ας είναι σε ένα πρωτάθλημα β' τοπικού, όλα τα πρωταθλήματα είναι δύσκολα. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς, ο στόχος, είπα στα παιδιά την πρώτη μέρα, είναι να πάμε να μπορέσουμε, γιατί ήμασταν και λίγο πίσω βαθμολογικά, να μπορέσουμε να βγούμε στη δεύτερη θέση. Και από εκεί και πέρα, αν τη δεύτερη θέση μπορούμε να ανέβουμε κατηγορία, έχει καλώς. Το θέμα είναι να μπαίνουν οι βάσεις ώστε να προχωρήσει, γιατί και μια ομάδα μπορεί να ανέβει, αλλά να μην είναι έτοιμη για αλφα τοπικό. Ναι, εντάξει, ναι. Καταλαβαίνω τι λες, ότι και να μην ανέβει δεν τρέχει τίποτα, αλλά και ότι έχετε και το στόχο όμως και τα παιδιά κρατιούνται. Ναι, ναι. Αν και για μένα, Γιώργο, για μένα, όταν σου δίνεται ευκαιρία να ανέβεις, πρέπει να πηγαίνεις. Νομίζω ότι είναι λάθος ότι δεν πάμε. Δηλαδή το βλέπω λίγο. Δηλαδή, το θεωρώ λάθος, δηλαδή, να βγαίνει μια ομάδα πρωταθλήτρια ή δεύτερα θέλετρια και να μην πάει αλφα τοπικό. Δηλαδή το θεωρώ λάθος. Κοίταξε να δεις. Ναι, λάθος είναι βέβαια το κάστρο που δεν πήγε πέρυσι. Είχε τους λόγους και μου τους εξηγήσαν οι άνθρωποι, αλλά. Ναι, άκουσα, ναι. Αν ανέβεις φέτος να πας στο Λεωνίδα του χρόνου και να μην πάτε και να πας στο Λεωνίδα του χρόνου και τι να πεις στα παιδιά. Πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό που είναι το πήραμε πέρυσι και δεν πήγαμε να ξαναπάμε, γιατί ναι. Δηλαδή είμαι και εγώ σύμφωνος ότι πρέπει να ανεβαίνει. Δεν χάλασε ο κόσμος αν θα πας ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα και δεν πας και καλά. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, εντάξει Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή, όλα αυτά που κάνετε. Λείπει από το λακωνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά. Και οι εκπομπές και οι ομάδες λείπουν και ελπίζω ξανά πάλι να βρεθούμε σε καλό δρόμο η Λακωνία, να μπουν οι βάσεις ώστε να υπάρχει ανταγωνιστικό προτάσμα, να υπάρχουν καλές ομάδες και να βαδίσουμε σε ένα σωστό δρόμο όλοι μαζί ενωμένοι και στο ποδόσφαιρο η πραγματικότητα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Γι' αυτό κάναμε και την εκπομπή και αυτή τη σχολή του Κώστα, να βοηθήσουμε όλοι και εγώ μέσα από εδώ και να βοηθήσουμε όλοι λίγο να ανεβάσουμε το ποδόσφαιρο. Και ναι, ναι. Εντάξει, όσο υπάρχουν και παιδιά έτσι, και παιδιά σαν και εσένα, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά και θα πάμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου Κώστα, γεια. Γεια. Εμείς οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, να είσαι υπόψη, επειδή και δεν θα πω ένα περιστατικό με τον Κώστα, η εκτίμηση και η. Γιατί και εμείς έχουμε τις μεταξύ μας. Πολλοί έχουν αντιπάθειες και εδώ στο τοπικό συνολό στη Λακωνία. Γιατί δεν λέω ψέματα, λέω την αλήθεια. Μέσα όμως από πράξεις και που έχουν συμβεί και αυτά, γίνεσαι όλο. Δένεσαι με κάποιον άνθρωπο. Σίγουρα. Με τον Κώστα, τον ήξερα τον Κώστα, σαν ποδοσφαιριστή που ήταν πάρα πολύ καλός και σαν προπονητής που είναι καλός και δουλεύει έτσι. Πραγματικά δουλεύει στο γήπεδο. Κάποια στιγμή έγινε με κάποια ομάδα τέλος πάντων κάτι. Και μέσα από εκεί με τον Κώστα δεθήκαμε λίγο πιο καλά και γίναμε και πιο πολύ φίλοι. Εντάξει, μέσα από ένα γεγονός που έγινε στον Άρη Σκάλας που ήταν προπονητής ο Κώστας. Και εκεί η εκτίμησή μας και μεγάλωσε και έγινε και πιο δυνατή. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να βγάλουμε και τον προπονητή του Γερακιού, τον Παναγιώτη, τον Αποστόλα, ο οποίος την πρώτη φορά που βγάλαμε το Γεράκι δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε γιατί και ο Παναγιώτης έχει τη. Μ' ακούει ο Παναγιώτης, γιατί και ο Παναγιώτης είναι σε κάποια δουλειά που δεν μπορεί να μιλήσει εργασία, την ώρα ναι. που μιλάμε εμείς. Εντάξει, αλλά σίγουρα θέλουμε να μιλήσουμε και με τον προπονητή. Μιλήσαμε με τον παίχτη τον Χρήστο που είχαμε μιλήσει. Να μιλήσουμε και με τον προπονητή που είναι σίγουρα αυτός που ξέρει πιο πολλά. Παναγιώτη, μ' ακούς! Ναι, Γιώργο μου, σ' ακούω, καλημέρα! Καλημέρα, είχα πολύ καιρό να σ' ακούσω. Ο Παναγιώτης είναι ένας, τον ξέρετε όλοι, εντάξει, τον ξέρετε όλοι. Είναι ένα παιδί, ένας θαυμάσιος χαρακτήρας, ένα πολύ καλό παιδί. Έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες. Εντάξει, Παναγιώτη, έχει δουλέψει σε πιο επίπεδο, λίγο πιο ψηλά και στη Β' κατηγορία και στη Γ'. Και είναι και ένα παιδί. Σε είχα και ποδοσφαιριστεί κάποτε στον Άρη, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση και τον εκτιμάω και με εκτιμάει και είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά. Παναγιώτη, επειδή έχει βρει σε κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει εύκολα, έτσι. Ναι, Γιώργο.
Εντάξει, να μην κάθε όπως και λέμε ένα για τον άλλο, όλοι σε ξέρουν στη Λακωνία τι παιδί είσαι και σαν προπονητής και σαν παιδί και σαν ήθος και αυτά, τα ξέρουμε όλα και σαν τερματοφύλακας που αγωνίσεις όλα τα χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, για τα καλά σου λόγια και είναι μεγάλη μου χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή σου και χαίρομαι ιδιαίτερα σου μιλώ μαζί σου, Γιώργο μου, γιατί είσαι και προπονητής μου και παράδειγμα, γιατί ήσουν και ποδοσφαιριστής επαγγελματίας με μεγάλη και λαμπρή καριέρα. Σε ευχαριστώ και εγώ. Και εμένα είναι τιμή που μιλάμε πάντα με τα παιδιά και θα προσπαθήσουμε του χρόνου να κάνουμε απογευματινές εκπομπές και να είσαστε όλοι εδώ και να λέμε τη γνώμη μας για το καλύτερο. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στο Κάστρο φέτος, Παναγιώτη. Δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και με σένα προπονητή. Και ήθελα να μου πεις δύο λόγια έτσι πώς έχετε καταφέρει και έχετε φτιάξει αυτήν την ομάδα σε ένα ιδιαίτερο σημείο στο Γεράκι, που είναι το χωριό, που είναι με δικά σας παιδιά και έχεις καταφέρει. Και ξέρω τα προβλήματά σας, έτσι, για τις δουλειές. Σίγουρα, ναι. Ναι, έχετε τα προβλήματά σας, αλλά έχετε καταφέρει και έχετε μια καλή ομάδα που σας αποδέχονται πλέον όλοι και έχετε πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, μαθηματικά δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ναι, αλλά σίγουρα και μακάρι να βρεθείτε. Και μαθηματικά το έχετε πάρει, εντάξει. Ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, δεν μιλάω πλέον εγώ, αλλά πες μου από την αρχή λίγο πώς στήθηκε αυτή η ομάδα και πώς έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Εγώ είμαι από πέρυσι στην ομάδα, ναι. Με ντόπια παιδιά, με νεαρούς αθλητές, με παιδιά που έχουν και άλλες δουλειές όπως είπες παράλληλα, γιατί είναι σε μια αγροτική περιοχή η ομάδα. Παρ' όλα αυτά έχουν μεράκι για το ποδόσφαιρο, το αγαπάνε. Να φανταστείς, Γιώργο, ότι κάνουμε βράδυ προπόνηση, 9 η ώρα. Το ξέρω. Καταλαβαίνεις, είναι στο τέλος της ημέρας, κουρασμένα τα παιδιά και ψυχικά και σωματικά, παρά τα αυτά. Και χειμώνα. Έρχονται, και χειμώνα, έτσι. Και αυτός ο ενθουσιασμός, όταν έρχονται κάποια παιδιά μετά από τόση κοπιαστική ημέρα, με κάνει και εμένα ναι, να προσπαθώ και εγώ να δίνω το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Δηλαδή, πώς εννοώ να δίνω το κάτι παραπάνω. Όλοι μας, πρώτα απ' όλα, να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, αλληλοσεβασμός, υπομονή και πάνω σε αυτές τις σταθερές και αρχές προσπαθούμε να οικοδομήσουμε και στο ποδοσφαιρικό αμυγός κομμάτι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξέρουμε ξεκάθαρα τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας και πάνω σε αυτό πορευόμαστε. Δηλαδή εγώ τι θέλω δηλαδή στην ομάδα και όλοι μας να έχουμε έναν ενθουσιασμό να ερχόμαστε όταν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να προσφέρουμε και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Αυτό φτιάχνει το κλίμα στην ομάδα μας. Εντάξει. Ένα καλό κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης. Και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αλλά πάνω απ' όλα όμως έχει χτιστεί η ομάδα σε κάποιες σταθερές και αρχές που είναι αλληλοϋποστήριξη, καλή διάθεση, εμπιστοσύνη μεταξύ μας και ειλικρίνεια. Σίγουρα, μέσα από αυτό θέλω μαζί να καταλάβουμε ότι είσαστε μια οικογένεια. Είσαστε πολύ δεμένοι μεταξύ σας και αυτά. Σαν ποιότητα οι ποδοσφαιριστές σου πώς είναι, Παναγιώτη, τι βλέπεις, έχουν ποιότητα ή βγαίνει μόνο μέσα από την ομαδικότητα, δηλαδή υπάρχει ατομική έτσι, ταλέντο, ατομικό ταλέντο παραπάνω. Ατομική ποιότητα, Γιώργο. Ναι. Τα παιδιά, το μυστικό του Κάστρου είναι ότι έχει πολλά χρόνια δουλεύουν ακαδημίες. Ναι. Και πολλά παιδιά που έχουν στην ομάδα έχουν περάσει από τη διαδικασία των ακαδημιών. Υπάρχει ποιότητα, ναι. Πολύ ατομική ποιότητα και το οποίο αυτό μεταφράζεται και σε ένα σωστό ποδοσφαιρικό έργο δηλαδή. Γιατί εμείς, να σου πω την αλήθεια Γιώργο, δεν είμαστε συνεπείς στις προπονήσεις όπως θα έπρεπε να είναι μια ομάδα, δηλαδή να κάνει τρεις προπονήσεις ή τέσσερις. Παρά τα άλλα υπάρχει ατομική ποιότητα που κάποια πράγματα τα αντισταθμίζει. Κοίταξε να δεις, Παναγιώτη, επειδή εκεί οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερη περιοχή και έχουν και ασχολούνται με τις ελιές και με αυτά ή και σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη για το πρωτάθλημα εκεί το Δεκέμβριο και αυτά που έχουν τη συγκομιδή και τα τέτοια, έχω μάθει ότι κάνετε 9 η ώρα που το καλοκαίρι μπορείς να κάνεις, το καλοκαίρι μπορεί να κάνεις 9 η ώρα προπονήσεις, το χειμώνα όμως ο άλλος πρέπει να πάει να ξεκουραστεί γιατί 6, 7 η ώρα θα ξανασηκωθεί και μπράβο στα παιδιά που κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει, και σε εσάς όλους το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων όμως η κόπη σας και όλα αυτά που κάνατε είχαν αποτέλεσμα. Εντάξει, όλοι παραδέχονται τέτοια μια πολύ καλή ομάδα. Ήθελα έτσι επειδή έχετε παίξει με όλες τις ομάδες
Είναι ναι. Πίσω ο Πας Σπάρτη, είναι ο Λεωνίδας και είναι και ο Άγχος Χρυσάφων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Τι βλέπεις εκεί, τι βλέπεις εκεί, γιατί μίλαγα και με τον Κώστα λίγο που έχουν κάνει και αυτοί μια καλή δουλειά πολλά χρόνια τώρα. Εντάξει, που έρχονται από πίσω σαν δεύτερη ομάδα μαζί με τον Πας Σπάρτη και τον Άγχος Χρυσάφων. Τι βλέπεις εκεί, υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, ποιος θα τερματίσει. Υπάρχει δεύτερο. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι αμύωτο. Είναι τις ομάδες που έχουν κίνητρο, θέλουν να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση. Εγώ είδα και με τον Λεωνίδα Γκλυκόβιτς, είναι μια ομάδα οργανωμένη και το είχα πει και πάλι στο πρώτο γύρο ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα μαζεμένη. Ναι. Με αρχές βλέπω ότι... Με αγάπη για αυτό που κάνουν, γιατί είναι ιστορικό σωματείο, μεγάλο σωματείο στον τόπο μας, αλλά έχουν και αυτή οργάνωση όπως και το Γεράκι πολλά χρόνια τώρα. Ακριβώς. Ο Πας Σπάρτης είναι και αυτός οργανωμένο σωματείο, έχει ακαδημίες οργανωμένες. Έχει και αυτός παράγει ποδοσφαιρικό έργο, έχει νεαρά παιδιά. Ναι, και... Που δουλεύουν, παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο που έχουν. Ναι, σίγουρα. Προσπαθώντας να βάλει αμυγός ποδοσφαιρικά στοιχεία. Ναι. Πιο οργανωμένα, πιο εξειδικευμένα. Οπότε και αυτοί οι τρεις. Αυτοί οι τρεις, βέβαια, ο Πας Σπάρτη δεν μπορεί να ανέβει λόγω ότι είναι και η άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να ανέβει γιατί υπάρχει ο Πας Α που είναι στην πρώτη κατηγορία και δεν μπορεί να ανέβει ο Πας Β. Ναι, αλλά θα είναι. Άλλα παιδιά, να φανταστείτε, ο κορμός του είναι αποτελείται από παιδιά του 2008. Μάλιστα, γύρω στα 15-16 χρονών. 17, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Με πολύ ενθουσιασμό. Ναι. Ξέρεις πως είναι τα παιδιά να ξεκινάνε με όνειρα. Αυτό είναι ευχάριστο. Και αυτό θέλουμε και το ζητούμενο είναι δηλαδή να προκαλέσουμε τον ενθουσιασμό στην νεολαία να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να το εξελίξει και να το προοδεύσει. Μάλιστα. Για το εγώ έχω σάφων που μαζεύονται και βλέπω ότι είναι μια ομάδα που έχει αυτό ιδιαίτερη διάθεση και δίψε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Και τους καμαρώνω εδώ στις πάρες που τους βλέπω που μαζεύονται και αρκετά άτομα στην προπόνησή τους. Μάλιστα. Πάρα πολύ, ναι. Είναι μια μάχη ενδιαφέρουσα. Ναι, αυτό είναι ότι έχουν στόχο και τρεις ομάδες. Θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον ως το τέλος. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να σε ρωτήσω ένα τελευταίο Παναγιώτη που ήθελα. Εντάξει, η αυριανή μέρα θα είναι θέμα για τις διοίκησεις και αν θα προχωρήσετε, τι θα κάνετε για τους στόχους της χρονιάς. Αυτά θα τεθούν μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα και θα δείτε τι θα κάνετε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο έτσι μέσα από αυτό που έκανες μια ζωή που ήσουν τερματοφύλακας, ήσουν ένα πολύ καλός τερματοφύλακας. Εγώ σε έζησα λίγο βέβαια σε μεγαλύτερη ηλικία, εντάξει. Τι βλέπεις με τους φυλάκων της θερματοφύλακας. Τι βλέπεις, Παναγιώτη, με τους φυλάκων της θερματοφύλακας. Έχουμε μέλλον, έχουμε ταλέντα, έχουμε... Βέβαια, εγώ βλέπω από την πλευρά μου, έτσι. Δουλεύονται ξεχωριστά, έχουν αυτό το προνόμιο να μπορούμε να τα δουλέψουμε τα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια να υπάρχει στις ομάδες προπονητής θερματοφυλάκων και εκεί είναι κάτι, κατάλαβες τώρα, που είναι λίγο δύσκολο. Είναι μια πολυτέλεια, θα έλεγα, και είναι κάτι πιο εξαρτημένο. Για όμως είναι και οι ομάδες διαδρομένες τώρα και με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, ναι. Δεν μπορεί να στηρίξουν ένα μεγάλο προπονητικό team. Θερματοφυλάκων, ναι. Εκεί ακριβώς. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Υπάρχει ένα έλλειμμα στον θερματοφυλάκη στη Λακωνία. Έχουμε μείνει λίγο πίσω εκεί, ναι. Γι' αυτό το ρώτησα. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Σίγουρα υπάρχουν ταλέντα. Ναι, εγώ σίγουρα. Βλέπω παιδιά δηλαδή που έχουν και τη σωματοδομή και την προσωπικότητα. Αλλά απλώς ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση ευρύτερη στο λακωνικό ποδόσφαιρο στη θέση του τερματοφύλακα. Με αποτέλεσμα κάποια παιδιά και η θέση αυτή του τερματοφύλακα να είναι λίγο πίσω, θα έλεγα, σε σχέση με άλλες θέσεις στο λακωνικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ επειδή θέλω φτιάχνω την Ακαδημία τώρα κάτω του Άρη και δυναμώνει σιγά σιγά και του χρόνου. Εγώ θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει προπονητής θερματοφυλάκων, γιατί ένα παιδί όταν ξεκινάει 8-9 χρονών να πάρει τη θέση του θερματοφυλάκα. Επειδή τα παιδιά σήμερα ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, ότι αναπτύσσονται κιόλας σωματικά και σωματοδομικά και πρέπει να πιάσεις από μικρή ηλικία να το φτιάξεις ένα τερματοφύλακα να φτάσει και ένα 85-90 που πρέπει να είναι σήμερα για να γίνει. Ακριβώς, ένα... ακριβώς. Και εμείς τι κάνουμε, σε αυτές τις ηλικίες λοιπόν το παραβλέπουμε αυτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πάει 13-14 χρονών και να μην έχει πάρει τα βασικά πράγματα ή να μην έχει ψηλώσει και μέσα από τις ασκήσεις και μέσα από το αξιολόγιο και από αυτά. Και γι' αυτό θέλω να πω μέσα στην εκπομπή μας ότι πρέπει να ρίξουμε λίγο βάρος στους προπονητές θερματοφυλάκων και στις ακαδημίες. Συμφωνώ, Γιώργο, συμφωνώ πολύ, γιατί η θέση του θερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο είναι κομβική. Και ιδιαίτερη. Και ιδιαίτερη
και πάρα πολύ σημαντική. Θα έλεγα και είναι και μια σύνθετη θέση γιατί. Η μισή ομάδα είναι. Είναι ακριβώς, Γιώργο μου, και είναι και μια σύνθετη θέση του τερματοφύλακα γιατί δεν είναι μόνο να έχει τη σωματοδομή την κατάλληλη, πρέπει να έχει την παράλληλη, αν θέλεις, μπορεί μας ψυχικά και πνευματικά. Γιατί πρέπει να έχει μια καλή, μια δυνατή ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και όλα αυτά πάνω στη σωματοδομή του, στην καλή του φυσική κατάσταση που θέλω να πω και στη ψυχική του, στην καλή του ψυχολογία, χτίζεται πάνω και πνευματική διάβια, δηλαδή το καθαρό μυαλό να παίρνει τις σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά το καθεστώς πίεσης και χρόνου. Δηλαδή είναι ένα τρίπτυχο, είναι ένα σύνθετο πράγμα. Τέλει. Το οποίο θέλει πολύ υπομονή και επιμονή. Είναι ιδιαίτερη θέση, είναι θέση που θέλει πολλά χαρίσματα, αυτό που είπες, θέλει δουλειά στο ψυχολογικό τομέα. Και υπομονή πολύ. Ναι, είναι ο άρχοντας της άμυνας, πρέπει να κατευθύνει. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολλά πράγματα, γι' αυτό θέλουμε να ρίξουμε βάρος και στον προπονητή τερματοφυλάκων, εντάξει, ναι, που πρέπει σίγουρα, να υπάρχει. Σίγουρα, πρέπει να δώσουμε έμφαση στους προπονητές των τερματοφυλάκων και να υπάρξει και να δώσουμε και λίγο προσοχή και στο ρόλο του προπονητή τερματοφυλάκων. Ναι. Γιατί και αυτός θα βοηθήσει μια συνευρύτερη εικόνα της ομάδος έχοντας ένα τερματοφύλακα στην επιθυμητή κατάσταση. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σου πω ότι το επόμενο μας, αν θα προλάβουμε φέτος, δεν ξέρω, θα την κάνουμε μέχρι το τέλος. Επειδή θα έχω καλεσμένους δύο φίλους μου παλιούς, ο Μιχαηλίδη που έπαιχε παίξει ΝΑΕ και ήταν καλό τερματοφύλακα. Το Χρυσός μου, βέβαια. Ναι, βέβαια, ναι, ο Χρυσός του Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν φίλος μου, καλός ήρθε στην ΝΑΕ όταν εγώ ήμουν 28-29, αυτός ήταν 21. Και το Χιώτη, το Διονύση, ο οποίος είναι προπονητής της Ακαδημίας ΣΑΕ και είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικά παιδιά. Και θα ήθελα, αν τους καλέσω και είναι ή θα έρθουν εδώ, γιατί κατεβαίνουν συχνά στη Λακωνία και βρισκόμαστε. Θέλω να έρθεις και εσύ, γιατί θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μεταξύ τερματοφυλάκων. Και ευχαρίστως θα καλέσω και σένα για να είσαι κοντά, γιατί είσαι αξιόλογο παιδί. Και σε αγαπάμε και σου εύχομαι τα καλύτερα. Και σίγουρα παραδείγματι σε ευχαριστώ πολύ και θα ξαναμιλήσουμε. Γιώργο, μπορώ να πω κάτι. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει να συμπληρώσει κάτι που έχω ξεχάσει εγώ. Επειδή εσύ δεν είχες χρόνο, ήξερα, γι' αυτό το έκανα λίγο γρήγορα. Όχι, Γιώργο. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει παραδείγματι. Ξέρει πάντα που μιλάω μαζί σου. Το ξέρω. Είσαι φίλος μου, σε αγαπώ. Το ξέρω. Είσαι και πρώτο που είμαι μικρότερος από σένα όταν έπεσε σε επαγγελματικέ σνακ και στη σπουδαία καριέρα που έχει κάνει. Θαύμαζα. Και Γιώργο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που απολαμβάνω. Ναι. Από αυτούς θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Μπράβο, μπράβο. Για την προσπάθεια που καταβάλανε και για το επιθυμητό αποτέλεσμα που φέρανε. Και γενικά θέλω να πω πάρα πολύ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ευρύτερη περιοχή του Γερακείου. Αυτό θα ήθελα να πω. Ναι. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που βοηθήσανε χορηγούς, τους αφανείς ήρωες που με την προσωπική τους εργασία και δουλειά προσφέραν στην ομάδα για να πετύχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα, το να βγούμε πρωταθλητές στην κατηγορία που αγωνιζόμαστε. Βέβαια, σίγουρα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, Γιώργο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να παρευρεθώ σε ένα συνεκπομπή σου και χάρηκα ιδιαίτερα που μίλησα μαζί σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, που ήσουν μαζί μου και για μένα είναι τιμή να μιλάω με τα παιδιά όλα και τους φίλους μου. Σίγουρα η προσπάθειά σας δεν είναι από σένα τους ποδοσφαιριστές, είναι γενικά από πολλούς ανθρώπους που δεν φαίνονται. Μπράβο σε όλους, συγχαρητήρια σε όλους. Και σίγουρα θα ξαναβρεθούμε, Παναγιώτη, και θα τα πούμε. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σου, Παναγιώτη, χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Γεια σου. Εντάξει, ο Παναγιώτης είναι ένα παιδί. Εάν τον γνωρίσετε, ένας χαρακτήρας, έχει δουλέψει και παραπάνω και στον Αστέρα Βλαχιώτης που ήταν, Βλαχιώτη νομίζω που ήταν, και στην Δέλτα Εθνική και έχει παραστάσεις, εντάξει. Σίγουρα είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνανε φέτος στο Γεράκι. Εντάξει, ευχόμαστε η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη και να συνεχίσουν. Αυτά είχαμε λοιπόν από το τοπικό, τελειώνοντας, για να πάμε λίγο γρήγορα στην Αλφα Εθνική. Να προσθέσω πάντως, αν μου επιτρέπει, Γιώργο, ότι το φαινόμενο του Κάστρου Γερακείου μηδέν ήττες, του Πανηγυαθιατικού στην πρώτη κατηγορία μηδέν ήττες και του Κρόνου Γεωργίου Δημητρίου μηδέν ήττες, είναι οι τρεις ομάδες από την πρώτη και Α και Β κατηγορία, ναι, που δεν έχουν ήττα φέτος. Συχνά συμβαίνει στα τοπικά πρωταθλήματα να υπάρχουν ομάδες που πάνε τρένο και δεν έχουν χάσει και δεν έχουν
απώλειες. Εντάξει, πάντα πάλι για το τοπικό να ευχηθούμε στο παιδάκι που χτύπησε χθες να είναι καλά και θα μάθουμε. Εντάξει, πάμε λίγο στην Α' Εθνική που όλοι λίγο πολύ είδατε τι έγινε. Εντάξει, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ με την Α' Εθνική. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον που μας κρατάει όλους και να δούμε. Ελπίζω από την άλλη Κυριακή να έχουμε τους, τους φιλάθλους. Ναι. Μου φαίνεται ότι από την άλλη Κυριακή θα έχουμε και φιλάθλους στο γήπεδο. Εντάξει, λίγο να πούμε για το παιχνίδι με του... λίγο να πούμε για τη βαθμολογία, ότι ο ΠΑΟΚ είναι εκεί που είναι. Παρακολουθήσαμε το παιχνίδι στο Περιστέρι, αν και αντιστάθηκε λίγο ατρόμητος. Ίδρωσε όμως ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ίδρωσε. Κοίταξε να δεις, όταν πας σε ένα γήπεδο όπως το ατρόμητο, δεν ξέρω αν επειδή έχω παίξει και ξέρω, επειδή είναι μικρό το γήπεδο και μια ομάδα κλείνεται όπως τον ατρόμητο και δεν έχει άλλο όπλο, και όπως έδειξε και με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ομάδες. Γιατί μ' αρέσαν οι ομάδες οι μικρές όταν έχουν και δυνατότητα δηλαδή, να βγουν και δύο φορές στην αντεπίθεση και τρεις και να σου κάνουν και πρόβλημα. Γιατί αυτό δεν το έχει αυτή τη στιγμή ο ατρόμητος. Το έχει χάσει. Είναι μια σκληρή ομάδα βέβαια δύσκολη, αλλά όταν παίζει και 11 πίσω από από το κέντρο. Δεν μπορεί και ο ΠΑΟΚ, μην νομίζετε. Αλλά ο ΠΑΟΚ που κάθισε και είδα το πρώτο ημίχρονο, γιατί μετά είδαμε τον Ολυμπιακό. Φοβερή κίνηση. Κίνηση χωρίς την μπάλα. Πολλές αλλαγές του παιχνιδιού από μια πλευρά στην άλλη. Που την άλλη ομάδα την κουράζουν. Δηλαδή, και όταν παίζει σε μια άμυνα, όπως και στο κύπελο που έπαιξε ο Ατρόμητος μέσα στην περιοχή, και είδατε δύο γκολ που έφαγε. Όταν παίζει μέσα στην περιοχή και γίνονται όλα μέσα στην περιοχή, είναι θέμα χρόνου να φας γκολ. Ναι. Εντάξει, όταν δεν κρατήσεις μπάλα. Έφτασε το 89 για να. Ναι. Όταν δεν κρατήσεις μπάλα, όταν δεν βγεις από την περιοχή σου, όταν δεν φτάνεις στην αντίπαλη περιοχή, όταν δεν σε φοβάται η άλλη ομάδα, είναι μοιραίο. Άντε μία φορά στις 20 να τύχει να το κερδίσει ένα παιχνίδι τέτοιο, αλλά στις 19 θα χάνει. Αποδομή στο Ιταλικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε με υπομονή, κοίτα, προσπαθούσε με υπομονή, άλλαζε πλευρές πολύ γρήγορα αυτό που είδα, κίνηση χωρίς την μπάλα, πολλές πάσες, πολλά αυτά και σίγουρα ήταν λογικό κάποια στιγμή να γίνει σίγουρα να γίνει αυτό. Η ΑΕΚ που έχει ξαναβρει το ρυθμό της, εντάξει, και κάνει πάλι τις ευκαιρίες που έκανε, εντάξει, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, ένα ανοιχτό παιχνίδι. Γιατί και Αστέρας έβαλε δύο ωραία γκολ και αυτά. Έβαλε γκολ με το πέναλτι και με το άλλο γκολ που έβαλε πάρα πολύ ωραία. Αλλά η ΑΕΚ είχε επανακτήσει πάλι αυτό που είχε, ότι έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πιστεύω ότι είχε κάποια κοιλιά και τώρα αρχίζει πάλι και ανεβαίνει. Εμένα έτσι αυτό μου δείχνει η ομάδα. Εντάξει. Και σίγουρα με την εμπιστοσύνη που υπάρχει στον προπονητή και στους παίχτες. Βλέπετε, είδατε πάλι αυτό που είχα πει πριν 3-4 εκπομπές με τον Μπόνσε που έβαλε πάλι γκολ εχθές. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Άριο. Και έχει 11 γκολ και τώρα έχει φτάσει στα 7 ξαφνικά με την εμπιστοσύνη που του δίνεις. Βλέπεις πόσο μετράει η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο και ειδικά στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, πόσο μπορεί να αλλάξει από μια μέρα στην άλλη, εκεί που είσαι στα ζήτητα και πεθαμένο για τους δημοσιογράφους και για τον κόσμο. Ενώ ο προπονητής και μέσα η ομάδα σε βλέπει και δουλεύεις και σε πιστεύει. Εντάξει. Πώς μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο και να γίνεις. Περιγράψεις την αντίστροφη πορεία από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Είχαμε σεντερφόρ κάποιο καιρό που τον Δημητριάδη, ξέρω εγώ, που ήταν ένα μήνα, είχε να βάλει γκολ και πέφταμε πάνω του ψυχολογικά. Και όταν έβαζε το πρώτο, δεύτερο, μετά μας βοήθησε ο Βασίλης και βγήκε δύο φορές πρώτο σκόρερ. Τα έχω ζήσει με στα αποδυτήρια και τα ξέρω πόσο η ψυχολογία μετράει. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, ή όταν κάνει ένα λάθος, άμα δείτε χτες η Λίβερπουλ Άρσεναλ που είπα στην αρχή, εντάξει. Πήγε ο παίκτης ο ένας, ο άλλος, και έριξε κλωτσιά στους παίκτες και η μπάλα είναι ελεύθερη και πήγε γκολ. Σε ποδοσφαιριστές, κοίτα, που παίρνουν 20 και 30 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Και τώρα λέμε για μας ότι έκανε λάθος ο Μπρινιόλι και έκανε λάθος. Πάντως συμβαίνει. Εντάξει. Άμα βλέπω το παιχνίδι αυτό, θα τρελαινόσαστε. Λοιπόν, η ΑΕΚΑ που δείχνει αυτό το χαρακτήρα σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός που. Και αυτός βγάζει τώρα τελευταία ένα χαρακτήρα διαφορετικό, δηλαδή πάει να σταθεροποιηθεί, να γίνει η ομάδα που ήταν. Ας μην στεκόμαστε σε αλλαγές προπονητή και σε αυτά. Δείχνει, βέβαια κέρδισε στο Περιστέρι με ένα γκολ και δεν πήγε στην παράταση και δεν κουράστηκε. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι έπαιζε ένα από τα τελευταία του χαρτιά έτσι να βρεθεί λίγο μέσα στο πρωτάθλημα. Όχι ότι θα βρεθεί, θα ξαναβρεθεί αυτή τη στιγμή, αλλά γι' αυτό το μείον 9 από τον πρώτο είναι ένα κακό πράγμα. Είναι μεγάλη απόσταση. Και η ψυχολογία μόνο που δεν πήρε ένα παιχνίδι. Δεν ήταν τόση διαφορά μεγάλη των δύο ομάδων. Η διαφορά μεγάλη είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό που έχουμε πει ότι κατά τη γνώμη μου ότι ψάχνεται. Θυμάμαι, ακόμα. Γιώργο, αν μου επιτρέψει, στον προηγούμενο ακριβώς εκπομπή, σε σχολείο σου για την ανάπτυξη του Ολυμπιακού, είχες επισημάνει τα κοινά στην αριστερή άμυνα. Και εκεί ακριβώς από ό,τι φάνηκε, χτύπησε ο Παναθηναϊκός και πήρε το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις. Και ο δεξής ο μπακ του Ολυμπιακού με το Μούση που λέμε το παιδί ο δυνατός, στο πρώτο γκολ
Είναι αυτό που είχα πει σε μια εκπομπή, ότι είσαι μπάκα, έτσι. Βγαίνει μπροστά, κάνει δάνειο. Μία, άμα δεν γυρίσει τη θέση σου, γιατί το πρώτο γκολ που τρώει είναι μάθημα που το κάνουν στι ακαδημίε. Όταν παίζει την μπάλα από δεξιά, έχει πάει η μπάλα στον Μπακατσέτα, σπάζει την μπάλα σε αυτόν που κάνει κίνηση στον Παλάσιο και τη γυρίζει και δεν είσαι εκεί μπροστά από τον επιθετικό που βάζει τον γκολ, τον Μπερνάρ. Είναι λάθος του αμυντικού. Σίγουρα. Δεν έχει κλείσει τον μπακ, έχει φάει ένα γκολ. Και έχει κάνει 15 προσπάθειες να πάει μπροστά και δεν είχα κάνει. Είχα κάνει 6. Θυμάμαι μια φορά από αριστερό μπακ, είχα κάνει. Παίζαμε με τον Μπανιόνιο, δεν θυμάμαι ποιον παίζαμε. Ήμουν σε πολύ καλή μέρα και είχα κάνει 5-6 προσπάθειες από αριστερό μπακ που είχα παίξει. Στο ημίχρονο, 7 και πάω μέσα, κερδίζαμε 2-0 και μου λέει ο Μπάγεβης, Γιώργο, πήγες 2. Εντάξει, έπαιζα με το Σαβέφσκι από εκεί που είχα εμπιστοσύνη, από αριστερό. Αν δεν γυρίσει 1-2 και φάμε γκολ, μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, δεν θα τα έχεις καλά μαζί μου. Σωστά. Σαν να μου λέει, ναι, είσαι αμυντικός πάνω απ' όλα. Σωστά. Και εκεί ο παίκτης αυτός του Ολυμπιακού, αλλά άμα δεν γίνουν λάθη, δεν έχει κλείσει και έβαλε ένα άλλο τον γκολ, άλλο παρότι κοντράρισε λίγο, έβαλε ένα άλλο τον γκολ, κατάλαβες, που δεν έχει πάει ο αμυντικός. Αν τον είχες βάλει να καθίσει μπροστά από εκεί, μόνο να καθότανε, δεν θα το βάζει. Και έχει αργήσει, κατάλαβες, και τρως ένα γκολ έτσι. Δεν ήταν μεγάλες διαφορές, μην νομίζεις ότι ήταν μεγάλες διαφορές. Έχει επηρεάσει τον Ολυμπιακό αυτό το ας το πούμε φύγε σε ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λέμε, παιδιά, ότι ψάχνεται, εντάξει. Να καταλάβεις ότι οι τέσσερις ομάδες, οι πρώτοι, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, κάνανε συνολικά 13 μεταγραφές. Να σου το πω, να το ξέρετε στατιστικά. Κάνανε 13 μεταγραφές. Τις 5 τις έκανε ο Παναθηναϊκός, τις 8 τις έκανε ο Ολυμπιακός, μία έκανε η ΑΕΚ και μία έκανε ο ΠΑΟ. Πώς έφτασα να σας το εξηγήσω, να σου πω τι σημαίνει αυτό. Πράγματα που δεν τα λένε ούτε στην εκπομπή, ούτε σε γι' αυτό δεν λέω κάτι διαφορετικό. Όταν μια ομάδα κάνει τόσες μεταγραφές το Δεκέμβρη, πάνε να πει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Ότι κάνει για να διορθώσει. Και σπάει την ομογένεια. Σπάει την ομογένεια. Ναι, και αυτό λένε που λες. Ολυμπιακός 8 μεταγραφές. Ωραία. Ποιος θα φύγει, ποιος θα παίξει, ποιος θα αλλάξει, ποιος θα κάνει. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι στο ψάξιμο. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν υπήρχε οργάνωση από πριν, που σημαίνει αυτό που λέγαμε ότι βγαίνουν όλα τώρα, ότι βιαστικές κινήσεις. Και τελικά είπαμε, θα κατασταλάξουμε σε αυτό που είπαμε, ότι θα προσπαθήσει μέσα από αυτό, αν μπορέσει, να πάει στα μπαράζ που θα έχουμε μεθαύριο και να έχει κατασταλάξει τουλάχιστον. Να ξέρει ότι αυτό. Δεν ξεκίνησε ο Φορτούνης, δεν ξεκίνησε ο Μποντέσε, πάλι τα ίδια. Πάλι, δηλαδή, άμα ρωτήσει ένα φίλο του Ολυμπιακού και σου πει, πες μου τις 7-8 βασικούς, δεν ξέρει. Αυτό δείχνει όμως μια ομάδα που δεν ξέρει, ναι, που πατάει και που βρίσκεται. Κατά το κοινό λεγόμενο. Ενώ η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που έχουν καλές ομάδες και σταθερές ομάδες εδώ και 2 χρόνια, κάνανε μια προσθήκη. Δεν χαλάνε την ομοιογένεια. Σίγουρα. Και η ομάδα είναι έτσι όπως βγαίνει. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Και θα ξαναγυρίσω πάλι σε εμάς. Ο Μπάγεβης 8 χρόνια, κάθε χρόνο, επειδή τον έζησα χρόνο με το χρόνο, ήμουν 8 χρόνια μαζί του, στην καλή ομάδα της ΑΕΚ, ένα 15-20% ανανεώνει την ομάδα. Κρατούσε πάντα τους πολύ πολύ καλούς παίχτες, έδιωχνε 1-2 παίχτες που δεν καλούσε και έπαινε 2, έναν το καλοκαίρι και άλλον ένα το Δεκέμβρη και 2 πιτσιρικάδες που τους δούλευε και τους έβγαζε τον άλλο. Δηλαδή ανανέωνε την ομάδα με ένα 20% κάθε χρόνο, ναι, και για κάτι ενδιαφέρον και ένα ξένο. Κατάλαβε. Δεν γίνεται να έχει καλή ομάδα με αυτό το πράγμα τώρα, 8 ξένους και τούτε. Κατάλαβε, σου λέω. Ναι, σίγουρα. Βέβαια δεν είχε κέρδισε ο Πάου, γιατί είχε ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε την πρωτοβουλία. Εντάξει, αν και μπορούσε και ο Ολυμπιακός και να ισοφαρίσει και να βάλει κάποιο γκολ, εκεί είναι οι λεπτομέρειες που μετράνε. Εντάξει, αλλά είπαμε ότι η γενική κατάσταση είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει αυτή τη στιγμή είχε και την ψυχολογία που προκρίθηκε στο κύπελλο. Είναι μέσα στους στόχους, κέρδισε μετά από 10 παιχνίδια και ένα ντέρμπι. Ανεβαίνει η ψυχολογία του. Εντάξει, να δούμε πώς θα κρατήσει ο Ολυμπιακός τώρα, πώς θα το διαχειριστεί αυτό το μείον 9 και πόσο γρήγορα. Πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει για μένα ο προπονητής είναι τέλος πάντων να φτιάξει μια εντεκάδα αξιόπιστη και να πει με αυτή κατεβαίνω, αυτή είναι η καλύτερή μου και έχω και 2-3-4 αλλαγές και κάνω να δούμε τελικά έναν Ολυμπιακό. Γιατί και να σου πω και κάτι, και εγώ που είμαι ΑΕΚ και ο άλλος είναι Παναθηναϊκός. Εντάξει, στεναχωριέσαι, γιατί εγώ το βλέπω ποδοσφαιρικά. Δεν το βλέπω τώρα ότι είμαι Ολυμπιακός και είμαι Παναθηναϊκός. Εντάξει, γιατί ήθελα να είναι και ο Ολυμπιακός, ήθελα να είναι, να μην σου πω, 3-4 βαθμούς πιο κοντά. Πάντως στον αγώνα του αιωνίου αντιπάλου, όπως λέμε, έχουμε συνηθίσει να λέμε Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, στα γενέθλια των 116 ετών του Παναθηναϊκού, ήδη από ό,τι βλέπω μετράει σε 12 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, 5 νίκες και 6 ισοπαλίες. Ο Παναθηναϊκός εις βάρος του Ολυμπιακού. Όχι, δεν νομίζω. Τα τελευταία 12 χρόνια. Τα τελευταία 12 παιχνίδια. Δεν νομίζω, κάποιο λάθος κάνεις. 5 νίκες ποιος, ο Παναθηναϊκός? Ναι. Όχι. Κάποιο άλλο λάθος. Θα σα βρω και θα δεις. Λοιπόν,
Και να μην πούμε πολλά για αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν και χωρίς φιλάθλους. Αν είχε τόσο. Χθες έβλεπα το παιχνίδι και λέω: αν είχε κόσμο, τι ωραίο παιχνίδι θα ήταν, τι ένταση. Γιατί παίζανε πάνω κάτω, οι ομάδες. Εντάξει, δεν είχαν σκοπιμότητα και αυτά. Προσπαθήσαν και δύο, δεν είχαν σκοπιμότητα. Και σου είπα: μπορούσε να τελειώσει και η ισοπαλία, μπορούσε. Αλλά έτσι όπως είναι το πιο δίκαιο για μένα. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ που κέρδισε 4-2 δείχνει αυτή τη σταθερότητα. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός που είναι τρίτος, μετά είναι ο Ολυμπιακός με 41, είναι ο Άρης με 34 και από εκεί πέρα έρχονται δύο, για μένα δύο ευχάριστες εκπλήξεις που δεν τις είχαμε δει έτσι λίγο. Η Λαμία που έχει 30 και ακόμα και ο Αστέρας που έχει 29. Γιατί αν συνεχίσει ο Άρης που σοβαρίσει και πάλι έτσι, αν συνεχίσει έτσι, θα δεις ότι μπορεί να πλασαριστεί καμία Λαμία ή κανένας Αστέρας χωρίς να το καταλάβουμε. Σίγουρα. Γιατί και ο Άρης δείχνει μια αστάθεια, μια κόπωση. Ναι, δεν δείχνει να πατάει καλά στα πόδια του συνέχεια. Και από εκεί πέρα είναι ο Πανσεραϊκός που έχει 23, γιατί από κάτω θα μπλέξει. Είναι ο Βόλος, ο Πανετολικός, ο Όφη, η Κηφισιά και ο Πας Γιάννα που βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια σε αυτή τη δύσκολη θέση. Η Κηφισιά με την νίκη της μέσα στον Όφη και με την αλλαγή προπονητή και τώρα παίζει μέσα στην έδρα της με αυτά. Αν θα πάρει αυτό το παιχνίδι, δείχνει ότι εκεί που την είχαν όλοι τελειωμένοι, ότι η ψυχολογία της ακνάει και ανεβαίνει. Γιατί είναι μια ομάδα που ξεκινάει όλα τα παιχνίδια με καλό ποδόσφαιρο, βάζει γκολ, αλλά στην πορεία λόγω δεν ξέρω, δεν μπορεί να το πει και απειρία και αυτά, λόγω ενθουσιασμού. Θέλει να δείξει ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια και στο τέλος χάνει. Αν ξεπεράσει αυτό και είναι λίγο πιο, να μην τόσο ενθουσιώδης και τέτοια. Αυτή είναι μεγαλύτερη σταθερότητα. Ναι, και εκεί που την είχα γίνει τώρα, στεναχώρια, γιατί έχω παίξει ένα χρόνο στον Πας Γιάννα όταν έφυγα από την ΑΕΚ, είναι εκεί ότι είναι μια περιοχή ιδιαίτερη και πάντα έχει καλή ομάδα. Πώς έχουν αφήσει την ομάδα αυτή φέτος έτσι και δεν έχει τη δυναμική που είχε ξαφνικά όλα τα χρόνια, είχε μια δυναμική και μεγάλες ομάδες πάλι τώρα είναι έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκείνο που θέλω να πω είναι και που δεν το άκουσα να το πει κανένας. Εχθές ένα παιχνίδι, στο παιχνίδι το πρώτο που είπαμε Παναθηναϊκός, και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στους 22 ποδοσφαιριστές που ξεκινήσαν, οι 5 ήταν Έλληνες. Τα λέγαμε από την αρχή εδώ στην εκπομπή παλιότερα. Ήταν, οι 5 ήταν Έλληνες και είναι το πιο λυπηρό για μένα. Ναι. Μάλιστα 3 ήταν του Ολυμπιακού και 2 του Παναθηναϊκού. Πάμε στο άλλο παιχνίδι. Στους 22 που παίξανε στο ΠΑΠ Αρένα. 5 Έλληνες. 17 ξένοι. Άρα... 17 ξένοι στο ένα παιχνίδι, 17 ξένοι στο άλλο παιχνίδι. Να σε ρωτήσω, Γιώργο, εδώ και πολύ ορθά πράτης επισημαίνει το ρόλο των φυτωρίων της Ακαδημίας. Σε τοπικό και βέβαια και σε εθνικό επίπεδο, όπως καλή ώρα η ΑΕΚ και όλες οι άλλες ομάδες. Όταν βλέπουν αυτά τα παιδιά που πάνε στην Ακαδημία της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και ούτω καθεξής, ότι καταλήγουν να είναι ισχυρή μειοψηφία ως προοπτική να ασχοληθούν καταρχήν με τις αγαπημένες τους ομάδες. Μήπως είναι ένα είδος αποθάρρυνσης, πώς λειτουργεί αυτό? Κοίταξε να δεις, σίγουρα όταν βλέπεις, η προσπάθεια γίνεται και στη Β' ομάδα και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και όλες στη Β' Εθνική. Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο αναβαθμισμένο το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, εντάξει. Γιατί παλιά αν πήγαινε στη Β' Εθνική μπορούσε να βρεις ποδοσφαιριστές να πάρει για την Α, τώρα αυτό έχει απαξιωθεί τελείως. Δεν πάει κανένας να δει τη Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική πάνε παίχτες, δεν θέλω να τα μειώσω τα παιδιά. Κοιτάμε να πάρουμε ξένους παίχτες να βάλουμε να παίξουν. Κοιτάμε να παίξουν παίχτες που έχουν τελειώσει από την Α Εθνική 33-34 χρονών να πάνε να παίξουν στη Β. Έχει απαξιωθεί σχεδόν, μπορώ να σου πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που δεν ασχολείται κανένας με τη Super League 2. Δηλαδή κανένα ενδιαφέρον. Ούτε οι τηλεοράσεις δείχνουν ούτε τίποτα. Δηλαδή ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει σε αυτή την κατηγορία. Σαν να μην υπάρχει. Αν πας σε άλλες χώρες και δεις, δεν σου λέω για Β, αν πας στην Αγγλία, στην Γαλλία, να δεις γάμα. Να δεις τι γίνεται. Και εδώ στη Β' εμείς είναι τελείως αποξιωμένο το πρωτάθλημα και είναι σίγουρα αποθαρρυντικό αυτό που λες. Εντάξει, τώρα μην ξέρει, τώρα όταν η ΑΕΚ έχει ένα ρόστερ 25-26 παίκτες και οι 19 είναι ξένοι, αποθαρρύνει. Εν τω μεταξύ θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή είναι και ένα παιδί από το χωριό μου, τώρα θυμάμαι το επώνυμο, το οποίο έχει πάει στο Ελσίνσκι και παίζει, όλα τα παιδιά τώρα τα νέα, όταν πάνε 17-18-19 χρονών, θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Θέλουν να πάνε να παίξουν σε ένα άλλο πρωτάθλημα, 20-21-22 χρονών. Είναι παιδιά που δεν τα ξέρουμε, σου λέω είναι παιδί από τη Σκάλα, του φίλου μου του Αδριανού που έχει τις Βελτζίνες γονός, ο οποίος έφυγε το παιδί και πήγε στο Ελσίνσκι και πήρε πάρα πολύ καλά λεφτά. Ήταν στην Τρίπολη. Δεν έπαιζε στην Τρίπολη και έφυγε, πήγε 22-23 χρονών το παιδί, πήγε στο Ελσίνσκι, μάλλον και έχει πάει, πήρε το πρωτάθλημα. Είναι στην πρώτη κατηγορία, έχει μια ήρεμη ζωή, μια ωραία ποδοσφαιρική ζωή το παιδί από ό,τι μαθαίνω και πήρε και τα τριπλάσια λεφτά από ό,τι έπαιρνε στον Αστέρα.
Και τα νέα τα παιδιά βλέποντας το αυτό δουλεύουν και έχουν φύγει πάρα πάρα πολλά παιδιά. Άμα κάτσω και τα σκεφτώ και θα τα γράψω μια μέρα, σου πω πόσα παίζουν έξω, θα δεις ότι όλα τα παιδιά θέλουν να φύγουν να πάνε έξω. Μα αυτό δυστυχώς συμβαίνει και σε άλλους τομείς πέραν του ποδοσφαίρου. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μιλάμε για τις σπουδές και τους φοιτητές και αυτά τα δικά μας όχι, τα παιδιά. Αυτή η τάση φυγής που λες και στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που πρέπει να σημάνει καμπανάκια για τους ευθύνοντες. Κοίταξε να δεις. Με αφορμή την αναφορά. Όταν πας σε μια ομάδα σαν τον Όφη, σαν την Κηφισιά και ένας ποδοσφαιριστής μέτριος έτσι που θα πάει να παίξει, κάνει ένα συμβόλαιο, για θα σου το πω τώρα, κάνει ένα συμβόλαιο 20.000 ευρώ. Είναι συμβόλαιο ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή για να πεις θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Κοίτα, και είναι, θα χάσω μια δεκαετία, 15ετία μέχρι τα 35 μου. Τι θα μαζέψεις, λεφτά, θα ζήσεις τη ζωή σου με αυτά τα ποσά που έχει ακριβήνει η ζωή. Και σου λέει θα πάω έξω που θα πάρω 80.000 το χρόνο ή 100.000 το χρόνο. Να κάνω και την αποτομία. Γιατί έτσι είναι οι διαφορές, ναι. Και σηκώνει και γιατί άμα πας σε δεις κάτι συμβόλαιο εδώ, δεν μιλάμε τις 5-6 ομάδες. Μιλάμε για πιο κάτω, στην ΑΕΚ. Να σου πάω στη Super League 2. Με συμβόλαια με 8 και 9 και 10 χιλιάρικα και άντε και ένα ενίκιο και αρκετά. Και το παιδί πλέον και αυτοί οι ποδοσφαιριστές κοιτάνε που θα κάνουν και μια άλλη δουλειά. που σε θεωρείς επαγγελματίας στη Super League 2. Αυτά είναι τα ποσά. Μην κοιτάς ένας πρωτοκλασσάτος που θα πάρει 50, 60, 70 χιλιάρικα. Καλός στη Β κατηγορία ή 100.000 ή 150, άμα είναι μια καλή ομάδα πρωταγωνιστή που δύσκολα το δίνουν από ό,τι ξέρω. Τι θα κάνει αυτό το παιδί, θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, θα κάνει. Στερείται κινήτρο. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα λοιπόν τα πράγματα. Εκεί θέλει μια προσοχή. Θα κάνουμε μια έρευνα να σου πω, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και για τα ποσά. Γιατί την ερώτησή σου ήταν πολύ καλή, γιατί ένα παιδί δεν θέλει πλέον και να παίξει και ποδόσφαιρο. Αν πει να πάω στο Super League 2 και να ασχοληθώ 10 χρόνια και να μην έχει κάνει τίποτα και ξαφνικά στα 32 σου, 33 σου να βρεθεί ότι έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν σε θέλει κανένα. Και μετά τι κάνω. Αν πάρει όμω 60, 70, 80 χιλιάδες το χρόνο και πει τρώω τις 20, βάζω και 60 στην άκρη στα 10 χρόνια, έχω και 400-500 δραχμές να πει ότι και μετά ασχολούμαι και κάτι ή να επενδύσω κάπου, να πα. Τώρα με 10 χιλιάρικα και 15 δεν μπορεί να κάνει σήμερα στη ζωή σου, έτσι. Και να είσαι και επαγγελματία. Τέλος πάντων. Είναι παχυλά αμοιβόμενοι ερασιτέχνες. Εντάξει, ναι, είναι ναι, επαγγελματίες ερασιτέχνες. Ναι. Λοιπόν. Το επόμενο Σαββατοκύριακο λοιπόν που μας έρχεται, γιατί κοντεύουμε τελειώνοντας, θέλω να πω, βέβαια είναι ένα γεγονός που μας αφορά η Ευαγγελία, η Πλανιωτάκη, πώς τη λέμε, την κοπέλα, η οποία πήρε ένα χρυσό και ό,τι παίρνεις χρυσό. Ναι, και Αγγελόπουλος Γιώργος, ναι, παίρνουν χρυσό και μας προσευχούνται να τους πούμε συγχαρητήρια πολλά, εντάξει. Να δώσω ένα στίγμα τοπικού χαρακτήρα. Από όσο γνωρίζω, έχει χορηγό της ένα από τα ξενοδοχεία της περιοχής του Μιστρά. Για να τη συνδέσουμε με τοπικό. Η Πλανιωτάκη. Ναι, ναι. Μπράβο. Αυτά τα παιδιά μένουν να βοηθάμε. Όπως το παιδάκι μας που είχαμε προχτές με τη σκοπογολή, πρέπει να το βοηθήσουμε και θα μάθουμε τι έκανε που πήγε το ταξίδι του. Θα γυρίσει να μας πει. Πάντα όταν παίρνουμε ένα χρυσό σε παγκόσμιο παιδιά είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Εντάξει. Ας είναι σε οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί σίγουρα. Ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και μπράβο στα παιδιά. Εντάξει. Πρέπει να το αναφέρουμε και... Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, ό,τι ξέρω θέλεις. Είναι πολύ σημαντικό τα τελευταία 10, 15, 20 και ίσως και 30 χρόνια, ειδικά μετά την έκρηξη του Πανευρωπαϊκού στο μπάσκετ, όπου οι Έλληνες αθλητές, σχεδόν σε όλα τα αθλήματα, φτάνουν με πολλή υδρότητα, πολλή αγώνα, που εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά φτάνουν στο βάθρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διεθνή εκπροσώπηση και εμβέλεια και απήχηση της χώρας. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί και πολλοί αθλητές το δηλώνουν με πολύ μεγάλο παράπονο ότι τα φλάς της δημοσιότητας και κυρίως το κρατικό, για να μην πω κυβερνητικό εκάστοτε ενδιαφέρον, εξαντλείται στις 2-3 μέρες μετά το θρίαμβό τους. Και μετά χάνονται πολλοί από αυτοί. Αυτό είναι νομίζω ένα θλιβερό φαινόμενο. Αυτό δεν θα αλλάξει. Έχουν ξεχαστεί παιδιά και παιδιά τώρα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Εντάξει, είναι κρίμα όμως, γιατί υδρώνουν τη φανέλα και έπρεπε να. Δεν θα αλλάξει. Τη φανέλα της εθνικής εννοώ. Μόνο ο δικός μας έχει καταλάβει αυτό, πες το να. Στο Μήκος, το Τεντόγλου. Αυτό το έχει καταλάβει και μόλις πάει ο υπουργός, αγκαλιάζει πρώτα τη γιαγιά του και μετά πάει στον υπουργό. Και πάει και με τη φόρμα και τον τιμάνε γιατί δεν του δίνει και πολύ σημασία. Ναι, και αναγκάζει να δηλώνει σαν γιατί το έχει καταλάβει και λέει: εγώ είμαι αυτό, πηδάω τώρα, κάνω το χαίρομαι. Το παιδί δεν θέλει τίποτα γιατί έχει καταλάβει ότι μου έχει σταματήσει. Και πάει τρίτο ή τέταρτο, θα τον ξεχάσουν όλοι. Και το ζει και μπράβο του. Αναγκάζεται να πάει στη Γερμανία για προπόνηση γιατί στον Άγιο Κοσμά δεν είναι ούτε καν χωράφι. Και ναι, το έχουν πει και άλλοι αθλητές. Εγώ έχω ζήσει εγκαταστάσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο και ξέρω που σου λέω παρατημένα πράγματα.
Τέλος πάντων. Πάλι να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας που μας βλέπουν με τις προβολές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι θάρρος αυτό μας δίνουν. Το Χρήστο που ήταν πάλι κοντά στα δύο αυτά, εσένα Κώστα. Και θα πούμε ότι θα βρεθεί ο Χρήστος πάλι σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ποιο. Είναι έκπληξη έτσι να δούμε ποια είναι. Κοιτάμε τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά κοιτάμε να βγάλουμε και όλες τις ομάδες. Δεν προλαβαίνουμε βέβαια. Να βγάλουμε και όλες τις ομάδες και τους ανθρώπους να τους αφουγκραστούμε, γιατί στο τέλος θα κάνουμε και μέσα από όλα αυτά θα δούμε και τα προβλήματα. Είδατε, ο Κώστας είπε για το γήπεδο που παίξαμε και οι μικροί και το είδα. Εντάξει. Και να μην ξεχάσουμε ότι για την Α' Εθνική, εκεί θα προσπαθήσω να έχω έναν την ερχόμενη εβδομάδα ένα πάλι ποδοσφαιριστή, όχι από την ΑΕΚ, ένα από άλλη ομάδα φίλων μου, να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής που το βλέπουν πιο κοντά. Εντάξει, όταν είσαι πιο κοντά, ακούς πάρα πολλές γνώμες και από σπουδαίους ανθρώπους. Έχουμε τον ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, που θα κρίνει πάρα πολλά σε θέμα πρεστής, σε θέμα δυναμικότητας ομάδος. Είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Εντάξει, γιατί μιλάμε για τις δύο ομάδες που είναι αγωνιστικά υγιείς από θέμα. Όχι υγιείς από τραυματισμούς, είναι από θέμα υγιείς, πώς να σου το πω, από οργάνωση όλο τον χρόνο. Κατάλαβες, και εκεί θα είναι ένα μεγάλο κριτήριο και για το πρωτάθλημα να δούμε ποιος έχει αντοχές. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα και τα παιχνίδια στα τοπικά μας και αυτά που θα είναι ο Χρήστος θα προσπαθήσει να είναι σε 1-2. Θα δούμε, γιατί έχουμε και το βόλεϊ. Μην το ξαναπώ γιατί ντρέπομαι να το πω, το μπάσκετ το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου και υπάρχει ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο και στην περιοχή μας. Εντάξει, δεν θα τους τάξω τίποτα, θα προσπαθήσω να ασχοληθούμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους και με υγεία να είμαστε κοντά να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.